Φίλες και φίλοι συνδρομητές, καλησπέρα σας από το συννεφιασμένο Ηράκλειο. Εδώ που ανοίγει η αυλαία της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας, με ένα μάτς το οποίο μπορεί να κρίνει πρόκριση στην επόμενη φάση, μπορεί όμως να μας φέρει μπροστά σε μια ίσως και ιστορική στιγμή. Στην τριπλή ισοβαθμία του Όφη, του Απόλλωνα Σμύρνης, των δύο ομάδων δηλαδή που αναμετρώνται σήμερα, και του Πλατανιά που έχει ρεπό, μιας και σε αυτόν τον όμιλο βρίσκεται ο Ηρακλής, ο οποίος δεν κατέβηκε στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Σε περίπτωση νίκης του Απόλλωνα με 1-0, τότε θα έχουμε την απόλυτη ισοβαθμία, και σε αυτή την περίπτωση ο όμιλος μένει εντελώς ανοιχτός και τα μάτς, η πρόκριση θα κριθεί σε αγώνες μπαράζ μέχρι νεοτέρας. Μικρή διακοπή μεταξύ τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προκήρυξη που υπάρχει από την ΕΠΟ προβλέπει αγώνες μπαράζ μεταξύ και των τριών ομάδων σε ουδέτερα γήπεδα. Άρα τρία ακόμη παιχνίδια, σαν να λέμε από την αρχή ο όμιλος. Πάμε να δούμε πρώτα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για τους γηπεδούχους του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Γιώργος Τρέτζος, βασικός σε όλα τα παιχνίδια φέτος, είναι κάτω από την εστία. Ο Μπολάκης δεξιά, αριστερά ο Ποτουρίδης. Κομεσίδης για μπάρι στο κέντρο της άμυλας, με τους Πορτουλίδη και Νάστο να είναι τα αμυντικά χαφ. Δεξιά ο Μάνος, αριστερά ο Κουτσιανικούλης, Λεάλ και ο Ογκμπόε στην κορυφή της επίθεσης, με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το μάτς με την Καλυθέα. 6 συγκεκριμένα από τον Νίκο Παπαδόπουλο για το συγκεκριμένο μάτς, που βέβαια δεν προχώρησε σε ένα εκτεταμένο rotation όπως έχει κάνει από την άλλη πλευρά ο Ζόραν Βούλιτς. Βλέπετε και τους διαιτητές και τους ποδοσφαιριστές να βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος από το σύνδεσμο Αρκαδίας είναι ο ρέφερη της αναμέτρησης, με Καρατζίκα από το Σόγλου βοηθούς και τον Τζουκαλά τέταρτο από το σύνδεσμο Αθηνών. Χουάντερσον κάτω από τα δοκάρια, όπως και στο μάτς του Κυπέλλου, με τον Πλατανιά δεξιά ο Ντάσιος, αριστερά ο Βαλιάνος. Επιστρέφει κοντά στην πρώην ομάδα του. Μπιτζιμίν και Παπάζογλου στο κέντρο της άμυνας, οι μόνοι δύο που έπαιξαν και στο τελευταίο μάτς πρωταθλήματος με τη Λαμία. Μπαμπιάρτς, Κουάρες στα αμυντικά χαφ, τραβάνεις από τη μία μάτς, ένα από την άλλη. Ο Μεδρινός πίσω από τον μοναδικό προεθυμένο, τον Κιταμπάλα. 4-2-3-1 και για τον Όφη και για τον Απόλλωνα. Για να μπάλα στον Κομεσίδη. Τσίμπησε ο Ογκμπόε. Η μονομαχία βγάζει νικητή τον Λεάλ, ο οποίος έκανε το σουτ. Και αυτή είναι η πρώτη επέμβαση του αγώνα, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Κοίτα μπάλα, δεν ήταν σε θέση offside. Το Μπαμπιάρτς θα ανοίξει αριστερά. Σέντρα είναι καλή για τον Κιταμπάλα. Ανάποδο ψαλίδι του Γάλλου. Αστοχή. Ψάχνει το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα. Λόγω τραυματισμού επέστρεψε στον Όφη ο Περογαβράκης. Ωραία η πάσα για το Λεάλ. Πάλι στην περιοχή ο Ουρουγουανός προσπαθεί να γυρίσει. Έχει νέα ευκαιρία πέναντι στον Μπιτζιμίν. Καθυστερεί ο Λεάλ και τελικά η σέντρα στην αγκαλιά του Χουάντερσον. Έτσι κι αλλιώς είχε τελειώσει η φάση. Πλάγι εκτελέστηκε με τον Λεάλ να είναι κλεισμένο στη γωνία. Θα κάνει μια σέντρα χαμηλά. Ο Χουάντερσον δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλο ένα φάουλ. Ο Μάνος δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως βγαίνει και πατά περιοχή, αλλά είναι offside. Το σκέφτηκε αρκετά ο δεύτερος διαιτητής, ο δεύτερος βοηθός του κύριου Διαμαντόπουλου από το Σόγλου. Περίμενε να δει ότι θα πάρει την μπάλα στα πόδια του Μάνος, αν και νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι εκεί πάει μπάλα. Για να το δούμε. Αρχίσαμε. Άντε, μπράβο. Μοιάζει να είναι στην ίδια ευθεία. Αλλά σίγουροι δεν μπορούμε να είμαστε από Γιάννο και το Σιχατραβάνη. Ο δεύτερος παίρνει την μπάλα στα πόδια του. Κάνει τους ελιγμούς, ο Σιχατραβάνης ψάχνει τρόπο να σουτάρει, θα το κάνει. Στη γωνία πήγαινε του Στρέζου η μπάλα. Η πρώτη φορά που χρειάζεται να επέμβει ο τερματοφύλακας του Όφη στο θεσμό του κυπέλου στη Ριζούπολη. Αλλά η ήττα τους δεν τους τύχησε. Λεάλ κυνηγά, offside. Ψωμένη σημαία του βοηθού. Δεν τους τύχησε πέρσι. Την τελευταία αγωνιστική κατάφεραν να πάρουν το ειστήριο για τη φάση των 16 εκεί που αποκλείστηκαν από την Ξάνθη σε διπλούς αγώνες. Μπράβο Σέρκιο, μπράβο Σέρκιο. Go in, go in now, go in. Εδώ σωστή είναι η υπόδειξη του βοηθού. Έστω και αν είναι δύσκολο
να είμαστε 100% σίγουροι τι άλλο συνέβαινε και στο πλάνο σας, ότι έχει δυναμώσει πολύ η ένταση της βροχής. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Χουάντερσον δεν κάνει καθόλου καλή εκτίμηση της φάσης. Ο Μάνος θα κάνει χαμηλά τη σέντρα, αυτή τη φορά ο Χουάντερσον θα μπλοκάρει, αλλά η μπάλα έχει βγει μετά την κόντρα. Προτάσμα στη Football League φέτος, με τον Άρη και με την Παναχαϊκή. Με τη δοξαδρά μας που εμφανίζεται πολύ δυνατή. Κάθε την πάσα για τον Ογκμπόε και τον Κουτσιανικούλη. Κανένας από τους δύο δεν είναι offside. Το Ογκμπόε πατά περιοχή. Θα κάνει τον πλασέ ο Χουάντερ στο δομπλοκάρι. Μεντρινός. Μάτσε να αφήνει ωραία για τον Τάσιο. Καλή επίθεση. Ο Κιταμπάλα θα γυρίσει. Η κόντρα λίγο out. Η μεγαλύτερη στιγμή στο μάτς από την κόντρα πάνω στο Σγιαμπάρι. Στο Θεόδωρο του Βαρδινογιάννης. Μπαμπιάρς. Σχιατραβάνης. Κάνει ένα σούτ. Η μπάλα πάνω στον Κιταμπάλα. Στον μάτς. Ο φίλος μας, ο Χουάντερσον. Θα προσπαθήσει να τον βγάλει έξω. Το απρόβλεπτο λοιπόν της αναμέτρησης με τον Χουάντερσον να εισπράττει το χειροκρότημα από τους φίλους του Όφη. Θα τον δώσει και στον άνθρωπο της ασφάλειας. Έτσι, μια μικρή διακοπή, μια ευχάριστη νότα. Από πού εμπήκε ο Γάμιμιλ. Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι λέγαμε ότι δεν έχει ρυθμό. Βρίσκουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές, αλλά χωρίς να βάζουν και στόχο. Κόντρα ευνοεί τον Κουτσιανικούλη. Δεν είναι σε θέση offside το Κουτσιανικούλης. Θα γυρίσει ο Χουάντερσον και πάλι. Ωραία ο Μάνος για τον Νάστο. Τον ανεβάζει τον Ποτουρίδη. Άλλη μια κάθετη πάσα για τον Ογκμπόε. Αυτή τη φορά έχει την ευκαιρία να σουτάρει, αλλά το κάνει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Με χώρο Βαλιανός. Ξεχάστηκε ο Μάνος να καλύψει. Η σέντρα περνά από όλους. Έπεσε ο Μάτσεν. Εκνευρίζεται ο Ποτουρίδης. Γιατί θεωρεί ότι εκβίασε το πέναλτι ο αντιπαλός του. Αλλά δεν νομίζω ότι ζήτησε πέναλτι ο Μάτσεν. Κλασική μονομαχία στην αντίπαλη περιοχή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Άλλη και Κουτσιανικούλη πίσω από τον μοναδικό προωθημένο των κριτικών. Μπαμπιάρς βγαίνει από τα δεξιά, θα κάνει την σέντρα. Είναι καλή η κεφαλιά και η μεγάλη επέμβαση από το Στρέζο. Ο Κιταμπάλα δεν μπορεί να σκοράρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο 46 αγγίζει τον γκολ. Για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι, μετά την πολύ καλή σέντρα του Μπαμπιάρς, τον έχουν ξεχάσει και ο Κομεσίδης και ο Γιαμπάρης, αλλά ο Στρέζος του λέει όχι. Μπαμπιάρς κάνει ένα δυνατό φάουλ, αντίστοιχο φάουλ με αυτό που έκανε λίγο νωρίτερα ο Νάστος. Και ο Μπαμπιάρς θυμίζει ότι έχει κίτρινη κάρτα. Διαμαντόπουλος θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να δείξει δεύτερη κίτρινη σε αυτή τη φάση. Ναι, γιατί δεν έχει απλώς υπόδειξη. Δεν είναι αντίστοιχο το μαρκάρισμα. Διαφορετικά φάνηκε. Σωστή είναι η υπόδειξη του. Μπορεί να ψάξει και απευθείας εκτέλεση ο Λεάλ. Από εκείνο το σημείο. Τελεί ο Λεάλ. Χαμηλά ο Γιαμπάρης. Ψάχνει τρόπο να σουτάρει. Θα το κάνει τελικά ο Κουτσιανικούλης στην αγκαλιά του Χουάντερσον. Κύριο Τσουκαλά. Πάρα με το τι γίνεται στο μάτς. Όσοι βρίσκονται στην εξέδρα, αλλά νομίζω και όσοι βρίσκονται στον πάκο του Όφη. Ο Μάτσεν πατά περιοχή, θα σουτάρει με τον Στρέζο να λέει όχι αρχικά. Άλλο ένα γύρισμα από τον Μάτσεν. Χαμένη διπλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Μάτς με 4 γκολ. Τζιαμπάρης. Κοίτα μπάλα, ωραία κατέβασε την μπάλα. Κάνει και το σούτ, είναι καταπληκτικό. Τέρμα από τον Κοίτα μπάλα. Απίθανο το πρώτο γκολ του Κιταμπάλα στην Ελλάδα. Ένα γκολ που βάζει μπροστά στο σκορ τον Απόλλωνα Σμύρνης. Αλλά δεν μπορούμε να σας πούμε σε ποιον δίνει πλεονέκτημα για την πρόκριση. Αν μείνει αυτό το 1-0, θα έχουμε, σύμφωνα με την προκήρυξη του κυπέλου, θα έχουμε απόλυτη ισοβαθμία και 3 αγώνες μπαράζ μεταξύ του Όφη, του Απόλλωνα και του Πλατανιά.
στη φάση των ομίλων δεν υπάρχει στην προκήρυξη το εκτός έδρας γκολ και μάλλον λογικό είναι αυτό από τη στιγμή που είναι μονή αγώνες. Δείτε και πάλι το καταπληκτικό τέρμα του Κιταμπάλα. Απίθανο σούτ. Και η μπάλα μέσα. Από την εσωτερική πλευρά του Αλμπάνι με τον Μάτι. Μεδρινός. Θα κάνει το γύρισμα ο Μεδρινός. Την κίνηση ο Σιατραβάνης στην αγκαλιά του Στρέζο. Απειλεί και στο 63 ο Πόλος. Κάτι είπε ο Παπάζογλου στον Κιταμπάλα. Λίγο μετά το γκολ που σημείωσε. Αρμίτσε στο κόρνερ. Το γύρισμα από τον Κομεσίδη λίγο πάνω από την εστία. Αντί πηγαίνει για να εκτελεστεί γρήγορα το κόρνερ. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που ήθελε ο Παπαδόπουλος. Τα κάνει όμως σε τρένα μαρκάρ. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 81. Αποστημένη μπάλα τελικά βρίσκει τη λύση όφη. Η γρήγορη εκτέλεση. Δεν μαρκάρει κανένα στον Οκόε. Και αυτός ανοίγει λογαριασμό. Την φετινή σεζόν. Ο Μάριος Οκόε. Το 81. Αυτή τη στιγμή ο Όφη κρατά το εισιτήριο της πρόκρισης. Ο Απόλλων Σμύρνης είναι εκτός. Μετά την πολύ καλή σέντρα του Χατή, μετά 4 γκολ και μία ασίστ από τον Χατή τη φετινή σεζόν. Μπορεί στη γωνία του Κουάντερσον κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο Απόλλωνος Σμύρνης για να προκριθεί χρειάζεται γκολ. Αν βάλει ένα γκολ τώρα, θα αλλάξει για ακόμη μια φορά το δίδυμο που θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Χατή. Κάνει το γύρισμα και πάλι ο Χατή. Μπολάκι, σου του Μπολάκι, κόντρα προσπαθεί να προλάβει ο Άντερσον, δεν τα καταφέρνει. Κόρνερ. Γι' αυτό σταμάτησε η φάση. Εδώ το πάρτι στις εξέδρες του Θεόδωρος Μαρινογιάννης. Από τους φίλους του Όφη. Αλλά η κίτρινη θα είναι αυτή η οποία θα δει ο Μπιτζιμίν. Κόκκινη κάρτα. Με 10 θα ολοκληρώσει το παιχνίδι ο Απόλλων. Θυμίζω ότι αυτή η κόκκινη κάρτα στοιχίζει για τον Απόλλων. Είναι ο βασικός του κεντρικός αμυντικός. Θα απουσιάσει από το μάτς Super League που ακολουθεί. Από το μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Και μειώνει φυσικά και τις πιθανότητες του Απόλλωνα να διεκδικήσει στο τέλος τον γκολ της νίκης και της πρόκρισης. Και για τον Απόλλωνα, έτσι κι αλλιώς ο Όφη με το υπάρχον σκορ είναι στην επόμενη φάση. Πάρα πολύ αυστηρή δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μπιτζιμίν. Εκτός, ο Απόλλων με το υπάρχον σκορ είναι η ομάδα η οποία μένει εκτός. Απομάκρυνση από τον Νάστο και θέλει να βγάλει την επίθεση. Όφη να δούμε αν θα την ολοκληρώσει. Πολύ ωραία η πάσα του Χατή για τον Λεάλ. Είναι μόνος του Ορτέγα. Ωραίο το άνοιγμα. Ο Ορτέγα για να τελειώσει το ματ και το κάνει. 2-1. Όφη είναι και με τη βούλα στους 16. Παίρνει μαζί του τον Πλατανιά. Και αφήνουν οι δύο κριτικές ομάδες εκτός τον Απόλλωνα. Εκτός αν στα 3 λεπτά που απομένουν για να ολοκληρωθούν οι καθυστερήσεις, ο Απόλλων βρει 2 γκολ. Μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν θα επαληθευτεί αυτό το σενάριο. Οι αλλαγές του Νίκου Παπαδόπουλου όντως δίνουν τη λύση. Αρμίτσε, Ορτέγα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει και δίνει προβάδισμα στο σκορ. Ανατροπή για τον Όφη. Μετά την εξαιρετική μεταβίβαση του Λεάλ, ιδανική αντεπίθεση για τους κριτικούς. Ο Απόλλων παίζει με 10, είχε βγει και μπροστά, είχε στημένη μπάλα. Άνοιξε σωστά το γήπεδο ο Όφη και σκόραρε. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή του Όφη, τον Παπαδόπουλο, συγχαρητήρια για την πρόκριση. 20 νίκες, μάλλον 20 μάτς χωρίς να ιτηθείτε. Ωστόσο, αυτό ήταν το πιο σημαντικό για σας σήμερα με αυτήν την πρόκριση. Όλα είναι σημαντικά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πάρα πολύ το πρωτάθλημα.
στο τέλος του πρωταθλήματος στη Football League να είμαστε στη Super League. Σήμερα νομίζω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι με μια καλή ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά τα περισσότερα δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Δείχνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι χτίζονται οι ομάδες σε ένα μαραθώνιο της Football League. Το παιχνίδι ήταν στα μέτρα μας, νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Μας έλειπε η λεπτομέρεια στην τελική πάσα με πολλές φάσεις πίσω από την άμυνα του αντιπάλου. Αλλά ήρθε έτσι και νομίζω είναι πιο γλυκιά η πρόκριση έτσι. Είστε απόλυτα ικανοποιημένος, ευτυχισμένος, είστε και ικανοποιημένος για τις επιλογές σας που βοήθησαν πάρα πολύ αλλαγές για να έρθει αυτή η... Ξέρετε, μερικές φορές ο προπονητής μπορεί να κάνει αλλαγές και να μην πετύχουν. Εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη, τη διάθεση που έχει και μερικές φορές να πούμε ότι βοηθήσανε. Σήμερα όντως βοηθήσανε οι αλλαγές. Αυτό που μας ενδιέφερε, επαναλαμβάνω, είναι να πάρουμε την πρόκριση. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και θα ήταν άδικο να μην προκριθεί η ομάδα μας. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο όφης στην διοργάνωση? Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό σκοπός το κύπελο, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, όσο έχουμε τα μάτς, εμείς παίζουμε για να κερδίσουμε, για να αποκριθούμε, για να προχωρήσουμε όσο μπορούμε σε αυτό το θεσμό, που επαναλαμβάνω δεν είναι ο πρώτος μας στόχος. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Αυτά.